Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Γεια σας! Ένα οδηγητικό βίντεο, το οποίο έρχεται σε συνέχεια του βίντεο πώς μπορώ να καταλάβω σε μια γνωριμία ότι ο άνθρωπος που γνωρίζω μπορεί να είναι νάρκισσος. Είναι ένα οδηγητικό vlog, όπως βλέπετε. Είμαι εδώ με τον Λακούλη. Η μπλούζα που φοράω, αν σας αρέσει, είναι από τη Mirror Mirror. Μου την είχαν στείλει τότε που ήμουν στην Αθήνα μαζί με κάτι πολύ ωραία φορέματα, αλλά είχε κρύο για να τη φορέσω, έτσι τη φοράω τώρα για πρώτη φορά. Ευχαριστώ τη Mirror Mirror για τις μπλούζες και τα φορέματα. Και πάμε να μιλήσουμε για το καθρέφτισμα που κάνουν οι νάρκισσοι, γιατί τέθηκαν πολύ ωραία ερωτήματα κάτω από το βίντεο, πώς μπορώ να καταλάβω αν κάποιος είναι νάρκισσος από την αρχή μιας γνωριμίας. Να μιλήσουμε για το καθρέφτισμα, τι σημαίνει καθρέφτισμα και πώς μπορούμε να είμαστε υποψιασμένοι, υποψιασμένες, ούτως ώστε στην περίπτωση που συμβαίνει καθρέφτισμα να μπορούμε να το εντοπίσουμε και πώς να το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, αν δεν έχετε πατήσει το κουμπί για εγγραφή, για πατήστε το κουμπί για εγγραφή στο κανάλι. Πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που κάνουμε νέο βίντεο, που ανεβάζουμε νέο βίντεο. Είναι καθημερινά συνήθως στις 5 που ανεβάζουμε νέο βίντεο και κάποιες φορές κάνουμε και live, έκτακτα. Και αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, ρώτησε μια φίλη και πολύ ορθά κάτω από το βίντεο πώς μπορώ να καταλάβω αν κάποιος είναι νάρκισσος σε μια νέα γνωριμία. Λέει, Θέκλα μου, μας είπες ότι είναι καλή ιδέα να ρωτάμε αν κάποιος είναι υπέρ της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας, αν έχει πάει ποτέ σε ψυχολόγο ή αν έχει κάνει ψυχοθεραπεία, μεταξύ άλλων. Και εμένα μου έχει τύχει, λέει, να γνωρίσω κάποιον ο οποίος να μου πει ότι μάλιστα έκανε ψυχοθεραπεία εκείνη την περίοδο που γνωριστήκαμε και ότι είναι πολύ υπέρ της ψυχοθεραπείας και στη συνέχεια αποκαλύφθηκε μέσα από την πράξη και μέσα από το βίωμα της σχέσης ότι η σχέση ήταν κακοποιητική, ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ένα ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και μάλιστα η κοπέλα λέει ότι τη βοήθησε και η ψυχολόγος της για να το κατανοήσει ότι ήταν ένας κρυφονάρκισσος. Και λέει, υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Ο άλλος, από τη μια να πηγαίνει στο ψυχολόγο ενώ είναι νάρκισσος και να νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο κάτι κάνει, ενώ στην πραγματικότητα πάει και ταλαιπωρεί και το ψυχολόγο, αν θέλετε τη δικιά μου τη γνώμη, ή να προσποιείται ότι είναι υπέρ της ψυχολογίας ή της ψυχοθεραπείας, ή να μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούσουμε, προκειμένου να τον επιλέξουμε, να τον εμπιστευτούμε για να μπούμε σε σχέση μαζί του, να κάνει το λεγόμενο καθρέφτισμα. Τι κάνει, τι σημαίνει καθρέφτισμα, όπως όταν στεκόμαστε μπροστά στον καθρέφτη, ο καθρέφτης μας δείχνει την αντανάκλαση του εαυτού μας. Έτσι και το καθρέφτισμα μέσα στην ορολογία των ναρκισσιστικών σχέσεων έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δόλιος. Η νάρκιση είναι δόλη. Η νάρκιση είναι κατ' εξοχήν δόλοι άνθρωποι. Δόλος σημαίνει ότι δεν είμαι αυτό που δείχνω, δεν είμαι αυτό που παρουσιάζομαι, ενώ παρουσιάζομαι ότι έρχομαι για να αγαπήσω και να αγαπηθώ και ότι έρχομαι για να συνδεθώ ουσιαστικά, στην πραγματικότητα έρχομαι για να σας αφαιμάξω συναισθηματικά και μερικές φορές και οικονομικά να σας αφαιμάξω, ενεργειακά κτλ. Και έρχομαι να δημιουργήσω μια σχέση μαζί σας για να σας εκμεταλλευτώ. Γιατί οι νάρκισσοι εκμεταλλεύονται τους άλλους ανθρώπους με τρόπους που έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει στο κανάλι μας playlist με τον τίτλο Νάρκισσοι. Και υπάρχει και άλλο playlist με τον τίτλο «Τοξικοί άνθρωποι», γιατί η νάρκισσοι είναι κατ' εξοχήν τοξικοί άνθρωποι και οι τοξικοί άνθρωποι διαπνέονται από ναρκισισμό. Θα έλεγα ότι είναι έννοιες οι οποίες είναι αλληλοεπικαλυπτόμενες, η τοξικότητα και ο ναρκισισμός. Ο ναρκισισμός σίγουρα σημαίνει τοξικότητα και η τοξικότητα έχει ως αφετηρία τον ναρκισισμό. Λοιπόν, είπαμε, οι νάρκισσοι είναι δόλοι άνθρωποι, θέλουν να παρουσιάσουν μία πραγματικότητα που δεν ισχύει. Τα ψέματα είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούν στη διασύνδεση τους με άλλους ανθρώπους. Το ψέμα δηλαδή το έχουν ψωμοτήρι.
Το ψέμα για τους νάρκισσους είναι τρόπος ζωής. Λένε ασύστολα ψεύδι νάρκισση. Ασύστολα με την έννοια του ότι δεν ντρέπονται. Και είναι τόσο εξοικειωμένοι με το ψέμα που πολλές φορές ακόμη και ήδη δεν μπορούν να διαχωρίσουν το ψέμα από την πραγματικότητα. Γιατί οι μελέτες της ψυχολογίας δείχνουν ότι όσο πιο πολύ κάποιος χρησιμοποιεί το ψέμα, όσο πιο πολύ εξοικειώνεται με το ψέμα, τόσο πιο καλός γίνεται σε αυτό. Γι' αυτό το λόγο, εάν ένας άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που συνήθως δεν λέει ψέματα και ένας άνθρωπος έντιμος, ηθικός, πει κάποιο ψέμα, θα είναι πολύ πιο εύκολο να τον καταλάβεις ότι λέει ψέματα. Αν πει ένα ψέμα, όχι ένα ψέμα, στα πολλά ψέματα που λέει ένας νάρκισσος, είναι δύσκολο να τον καταλάβεις, γιατί είναι τόσο εξοικειωμένος με το ψέμα και το λέει σαν να και είναι η αλήθεια του. Άρα, μια φιλική συμβουλή, συνειδητά να μην λέμε ψέματα, μην τυχόν και συνηθίσουμε και ζούμε τη ζωή μας ψεύτικα μετά. Λοιπόν, είπαμε ότι οι νάρκισσοι είναι δόλοι, λένε συνεχώς ψέματα και ο σκοπός τους όταν γνωρίσουν ένα πρόσωπο που τους φαίνεται ότι αυτό το πρόσωπο είναι κατάλληλο για να τους δώσει αυτό που θέλουν, που αυτό που θέλουν είναι ναρκισσιστική τροφοδοσία, narcissistic supply, δηλαδή να τους δώσει προσοχή, να τους δώσει ενέργεια, να τους δώσει τη ζωτικότητα του, να τους δώσει τα συναισθήματα του, να τους δώσει αγάπη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Άμα γνωρίσουν ένα τέτοιο πρόσωπο το οποίο τους φαίνεται κατάλληλο για αυτούς, σας υπενθυμίζω εδώ σε αυτό το βίντεο από το οποίο πήραμε αφορμή για να κάνουμε τούτο το βίντεο, πώς καταλαβαίνω έναν άρχισο στην αρχή μιας γνωριμίας, αναφέρθηκα σε ένα βίντεο που μου στείλε μια φίλοι εδώ στο κανάλι Ελένη Γλιμενάκη, ένα βίντεο που είχε έναν Αφροαμερικανό τύπο, ο οποίος έκανε βίντεο στο TikTok, στα οποία έδινε οδηγίες στους άνδρες πώς να γίνονται χειριστικοί και να χειραγωγούν τις γυναίκες προκειμένου να τα φτιάξουν μαζί τους. Και μάλιστα ο ίδιος είπε ασύστολα, χωρίς να ντρέπεται καθόλου, και χωρίς να αντιλαμβάνεται προφανώς τι σημαίνει αυτό που είπε, είπε ότι εμένα ο τύπος μου είναι οι ευάλωτες γυναίκες, οι τραυματισμένες ψυχικά, αυτές που δεν είναι καλά συναισθηματικά. Αυτός είναι ο τύπος του. Και θέλω να έχετε υπόψη σας ότι η νάρκισση, άνδρες και γυναίκες, γιατί υπάρχουν και γυναίκες νάρκισση, δεν είναι μόνο οι άνδρες οι νάρκισση, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οι νάρκισση, άνδρες και γυναίκες, έχουν τύπο ανθρώπων με τους οποίους θέλουν να συνδέονται. Και αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαρίσματα, έχουν δοτικότητα, έχουν συνδεσιμότητα, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν όρεξη για τη ζωή, έχουν πιστεύουν στην αγάπη, πιστεύουν στον έρωτα, έχουν αισιοδοξία, ενεργητικότητα, πράγματα που δεν έχουν ενάρκηση, αλλά έχουν ένα σοβαρό μειονέκτημα ή ελάττωμα, δεν πιστεύουν στον εαυτό τους. Δεν έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση και δεν αξιολογούν τον εαυτό τους υψηλά. Οπότε εύκολα θα πουληθούν, θα πουλήσουν δηλαδή τον εαυτό τους φτηνά, σαν ένα σακί πατάτες λέω συχνά τον όρο, ότι κάποιοι πουλιούμαστε, μας πουλούν σαν ένα σακί πατάτες. Θα δώσουν τον εαυτό τους εύκολα σε κάποιον ο οποίος θα τους πει αυτά που θέλουν να ακούσουν. Έτσι, εξειδικεύονται στο τι θέλει να ακούσει τώρα ένα πρόσωπο το οποίο είναι μεν αξιόλογο, αλλά δεν το πιστεύει το ίδιο ότι είναι αξιόλογο και είναι και λυσσασμένο για αγάπη και είναι και λυσσασμένο για συντροφικότητα και δεν αντέχει άλλο τη μοναξιά και θέλει αμέτιμου χαμέτη οπωσδήποτε να βιώσει τον έρωτα και είναι και αλλοπαρμένο με τον έρωτα, γιατί συγγνώμη, τώρα αντιλαμβάνεστε ότι το πρόσωπο το οποίο είναι πιθανό θύμα του νάρκισσου είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά της συνεξαρτώμενης προσωπικότητας, οι οποίοι κάνουν και πολύ συχνά limerance, οι οποίοι είναι ερωτευμένοι με τον έρωτα, είναι εξαρτώμενοι, να πω είμαστε, να πω που είναι, γιατί σας έχω πει ξανά ότι μέσα από τη θεραπεία μου και μέσα από τα ψυχοδιαγνωστικά τεστ που έχω κάνει, διαφαίνεται ότι έχω συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, το οποίο προσπαθώ συνειδητά
με επιμονή και υπομονή να αλλάξω, να πάψω να είμαι συνεξαρτώμενη. Να μην ξανασυνεξαρτηθώ σε οποιονδήποτε. Άνδρα ή γυναίκα, ερωτική σχέση, φιλική σχέση, επαγγελματική σχέση κλπ. Κλπ. Λοιπόν, οι συνεξαρτώμενοι έχουμε και αυτό το σοβαρό ελάττωμα του ότι ζούμε μέσα στις φαντασιώσεις μας και δημιουργούμε limerance, αν όχι με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Το limerance σημαίνει συναισθηματικός μυρικασμός, σημαίνει κόλλημα σε ένα φαντασιακό έρωτα. Υπάρχει playlist στο κανάλι μας με τον τίτλο limerance. Όσοι ακούτε πρώτη φορά τον όρο, πηγαίνετε στα playlist, είναι καμιά εξιναριά τα playlist, βρείτε το playlist με τον τίτλο Limerance και δείτε το ή δείτε μερικά βίντεο από το playlist με τον τίτλο Limerance για να καταλάβετε τι σημαίνει, αν τώρα σας φαίνεται κάτι παράδοξο, δεν το έχετε ξανακούσει, αν για πρώτη φορά έρχεστε εδώ στο κανάλι. Λοιπόν, οι συνεξαρτώμενοι έχουμε την τάση να έχουμε και Limerance και πολλοί από εμάς έχουμε Limerance όχι με πρόσωπο αλλά με κατάσταση. Δηλαδή, κοιμόμαστε και ξυπνάμε με την ελπίδα και με τη λαχτάρα να βιώσουμε τον έρωτα. Και είμαστε ερωτευμένες και ερωτευμένοι με τον έρωτα. Και περιμένουμε τον έρωτα να έρθει ως σωτήρας Θεός. Είχε γράψει μια φίλη, προφανώς ετεροφιλόφιλη, κάτω από ένα σχόλιο, δεν θυμάμαι τώρα κάτω από ποιο βίντεο, λέει, εάν οι άνδρες, λέει, πηγαίνουν στο ψυχολόγο και ψυχοεκπαιδεύονται, τότε υπάρχει ελπίδα. Και μου λέει, μπορείς θέλει να μου πεις πόσο της εκατό των ανθρώπων που παρακολουθούν το κανάλι είναι άνδρες και πόσο της εκατό είναι γυναίκες. Και μπήκα εγώ στα στατιστικά του καναλιού, μας δείχνει τα στατιστικά τις τελευταίες 28 μέρες η εφαρμογή του YouTube Studio και είπε ότι τις τελευταίες 28 μέρες 11,6% των ανθρώπων που παρακολούθησαν τα βίντεο είναι άνδρες. Και της γράφω από κάτω 11,6% και μου γράφει από κάτω καμία σωτηρία. Και της λέω, συγγνώμη, η σωτηρία είναι να βρούμε άντρα. Λοιπόν, οι συνεξαρτώμενοι, οι άνθρωποι με συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, είμαστε παραμυθιασμένοι, ζούμε στον κόσμο μας, κάνουμε φαντασιώσεις για τον έρωτα Θεό που θα έρθει να μας σώσει. Οπότε, είναι εύκολο να μας ξεγελάσουν οι νάρκισσοι, και είναι εύκολο με διαμέσου του καθρεφτίσματος να ρίξουν το όχι και τόσο ισχυρό οχυρό μας. Δεν έχουμε ισχυρά οχυρά οι συνεξαρτώμενοι. Δεν έχουμε υψηλή αυτοεκτίμηση. Δεν έχουμε αίσθηση της πραγματικής μας αξίας. Δεν εκτιμούμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας. Δεν συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας όπως θα έπρεπε. Και θέλω να δώσω εδώ ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πώς θα έπρεπε να συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας και πώς θα έπρεπε να αντιλαμβανόμαστε την αξία μας. Λοιπόν, όλοι όσοι με ακούτε που ίσως έχετε τάση συνεξάρτησης, έχετε κάποιο πρόσωπο στη ζωή σας το οποίο αγαπάτε πάρα πολύ και εκτιμάτε πάρα πολύ. Αυτό το πρόσωπο μπορεί να είναι η κόρη σας, μπορεί να είναι η αδερφή σας. Μπορεί να είναι μια καλή σας φίλη, ένας καλός σας φίλος, τον οποίο τον εκτιμάτε πολύ, είναι ένα πρόσωπο που αγαπάτε, θαυμάζετε, εκτιμάτε και θεωρείτε πολύτιμο. Όπως με τον ίδιο τρόπο δεν θα δεχόσασταν και θα αντιδρούσατε αν αυτό το πρόσωπο που εκτιμάτε, αγαπάτε και το θεωρείτε πολύτιμο έμπλεκε με κάποιον, με κάποιαν που δεν του κάνει, που δεν της κάνει. Αν έμπλεκε δηλαδή η κόρη σας με κάποιον που της μιλούσε άσχημα, με κάποιον που τη χτυπούσε, με κάποιον που έβαζε τη ζωή της σε κίνδυνο, με κάποιον που την κακοποιούσε ψυχικά ή σωματικά, θα αντιδρούσατε και θα λέγατε, κορίτσι μου, δεν βλέπεις την αξία σου, δεν βλέπεις ότι είσαι αξιόλογο πλάσμα και ότι δεν σου αξίζει να δέχεσαι τέτοια κακοποίηση. Πού πήγες και κατάπεσες? Σαν να λέω, καταπίπτει κάποιος. Καταπέφτει κάποιος όταν μπαίνει σε σχέσεις κακοποιητικές. Μιλάω τώρα για κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις ότι πρέπει οπωσδήποτε μια κοπέλα να τα φτιάξει με κάποιον ο οποίος να έχει ακριβώς την ίδια μόρφωση που έχει και αυτή, ακριβώς τα ίδια λεφτά, την ίδια κοινωνική θέση. Τώρα μιλάω για πράγματα ουσίας. Μιλάω για την κακοποίηση, μιλάω για την άσχημη συμπεριφορά, μιλάω για την έλλειψη αγάπης, την έλλειψη επικοινωνίας κλπ.
όπως με τον ίδιο τρόπο θα αντιδρούσαμε και θα φωνάζαμε, θα βάζαμε τις φωνές του προσώπου που αγαπάμε και να λέει πρόσεχε κόρη μου, πρόσεχε γέ μου, πρόσεχε αγάπη μου, τι κάνεις, τι γυρεύεις εσύ τώρα με αυτό το πλάσμα, τι κοινό έχεις εσύ τώρα με αυτή τη γυναίκα που βγαίνεις ή με αυτόν τον άνδρα που βγαίνεις, που δεν σε χτιμά, που δεν σε σέβεται, που έχει εντελώς διαφορετικές αρχές και αξίες, τι κοινό έχετε, τι πας να κερδίσεις μέσα από αυτή τη σχέση. Δεν βλέπεις ότι με αυτή τη σχέση και με αυτή τη γνωριμία βάζεις τον εαυτό σου κίνδυνο. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς που θα προστατεύαμε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, με τον ίδιο τρόπο ακριβώς πρέπει να αντιδρούμε όταν θεραπευτούμε από τη συνεξάρτησή μας και αγαπήσουμε επιτέλους τον εαυτό μας και εκτιμήσουμε επιτέλους τον εαυτό μας. Να μην αφήνουμε τα αισθήματα μοναξιάς και τη λαχτάρα για ερωτική σχέση και το λίμερανς να μας κάνουν να υποτιμούμε ουσιαστικά τον εαυτό μας, να θεωρούμε ότι σιγά και τι αξία έχω εγώ, τι να την κάνει στην μόρφωση, τι να την κάνει στην καλοσύνη, τι να την κάνει τον καλό χαρακτήρα και την καλή διαγωγή, τι να κάνει το ένα, τι να κάνει το άλλο. Δεν έχει αγάπη στη ζωή σου και δεν έχει έρωτα. Οπότε τα ξεπουλάω όλα. Τα βγάζω στα μανταλάκια και τα ξεπουλάω προκειμένου να έχω έρωτα. Σας θυμίζει κάτι αυτό, αυτό το σκεπτικό? Σας θυμίζει αφετηρίες παλαιών κακοποιητικών σχέσεων με ενάρκησους με τους οποίους είχατε συνεξαρτηθεί? Μας θυμίζει αφετηρίες παλιών κακοποιητικών σχέσεων με ενάρκησους, κυρίως κρυφονάρκησους, με τους οποίους είχαμε συνεξαρτηθεί? Λοιπόν, καθρέφτισμα που κάνουν οι νάρκησοι σε μια νέα γνωριμία. Έχουμε κάνει establish, έχουμε ξεκαθαρίσει μέχρι τώρα σε αυτά τα πρώτα 17 λεπτά του βίντεο τι σημαίνει νάρκησος, τι σημαίνει συνεξαρτώμενος και ότι ο τύπος του νάρκησου, ο άνθρωπος με τον οποίο γυρεύει να συνδεθεί, ψάχνει να συνδεθεί, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αξιόλογος αλλά δεν το ξέρει πως είναι αξιόλογος, έχει αξία αλλά δεν το ξέρει πως έχει αξία, έχει εξυπνάδα, έχει καλοσύνη, έχει ενεργητικότητα, έχει θετικά στοιχεία, αλλά λόγω της χαμηλής του αυτοεκτίμησης δεν το αναγνωρίζει και έχει κυρίως δοτικότητα. Η νάρκηση, όλα για όλα, βασικό χαρακτηριστικό που θέλουν να έχει ένας πιθανός σύντροφος για αυτούς είναι η δοτικότητα. Θέλουν κάποιον να τους δίνει και αυτοί να παίρνουν και αυτοί οι άλλοι να τους δίνουν. Λοιπόν, οπότε ένας νάρκησος προκειμένου να ξεγελάσει έναν δοτικό άνθρωπο με τάση για συνεξάρτηση, έναν άνθρωπο με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ο οποίος όμως αυτός ο άνθρωπος με χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να έχει διαβάσει και 2-3 βιβλία, μπορεί να έχει παρακολουθήσει και μερικά ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, μπορεί να έχει κάνει και ψυχοθεραπεία για ένα αλφα χρονικό διάστημα και να έχει αντιληφθεί, ρε παιδί μου, ότι έχω κάνει λάθος στο παρελθόν, έχω μπλέξει με μαλάκες, έχω μπλέξει με νάρκησους, οπότε πρέπει να είμαι προσεκτική τώρα, πρέπει να είμαι προσεκτικός τώρα, προκειμένου να μην ξαναπαθώ τα ίδια. Οπότε έχω φτιάξει μία λίστα με τα πράγματα που, τα χαρακτηριστικά που θέλω να έχει ένας ταιριαστός σύντροφος και αυτή τη λίστα εγώ θα την πω στα πρώτα ραντεβού και θα κάνω αυτές τις ερωτήσεις. Έχω παρακολουθήσει και κάποια βίντεο από το κανάλι μας, έχουμε κάνει βίντεο στο κανάλι με κόκκινες σημαίες, με ερωτήσεις δύσκολες που κάνουμε στα πρώτα ραντεβού κλπ. Άρα εγώ έχω στη φαρέτρα μου τα όπλα μου, που τα όπλα μου είναι οι αρχές μου και οι αξίες μου, είναι τα θέλω μου και οι ερωτήσεις που είμαι διατεθειμένος να κάνω από την αρχή μιας γνωριμίας προκειμένου να εξασφαλίσω ότι δεν θα μπλέξω με κάποιον άρχισο, οπότε πάω στο πρώτο ραντεβού, πάω στο δεύτερο ραντεβού και τα λέω. Τα λέω, κάνω τα ερωτήματα, θέτω τα ερωτήματα, λέω τα θέλω μου και ο νάρκησος από απέναντι, επειδή ακριβώς είναι δόλιος και επειδή ακριβώς θέλει να γίνει το δικό του, που το δικό του είναι να μας πείσει ότι είναι ασφαλής άνθρωπος για να συνδεθούμε μαζί του, θα καθρεφτήσει τα θέλω μας και θα καθρεφτήσει αυτά που εμείς θεωρούμε ως χαρακτηριστικά απαραίτητα για έναν νέο σύντροφο, θα προσποιηθεί ότι τα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και θα πει, μα και εγώ σκέφτομαι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, μαζί σου. Μπορεί να του πείτε για παράδειγμα, εγώ δεν δέχομαι το ψέμα.
και να σου πει βεβαίως και καλά κάνεις και εμένα το θέμα με, το ψέμα με θυμώνει πάρα πολύ. Ενώ μπορεί να είναι ένας κατ' εξακολούθηση ψεύτης. Ή μπορεί να πείτε ότι εγώ θέλω μία σχέση στην οποία να υπάρχει επικοινωνία και με ενδιαφέρει η επικοινωνία και δεν μπορώ να είμαι σε μία σχέση χωρίς επικοινωνία και να σου πει ναι και εγώ το ίδιο μαζί σου και εγώ θέλω επικοινωνία στη σχέση μου, ναι με την πρώη μου, με τον πρώην μου χωρίσαμε γιατί δεν επικοινωνούσε. Ενώ εντωμεταξύ με την πρώην του ή με τον πρώην του ή με την πρώην της ή δεν ξέρω εγώ, με το πρόσωπο με το οποίο κακοποιούσα στο παρελθόν, έχω χωρίσει γιατί προφανώς είχε ξυπνήσει το άλλο το πρόσωπο και κάποια στιγμή είπε σταμάτα να με κακοποιείς και έφυγε. Και αυτός το παρουσιάζει όπως το βολεύει, αυτός ο νάρκισσος ή αυτή η νάρκισσος, το παρουσιάζουν όπως τους βολεύει και λέει ξέρεις δεν είχαμε επικοινωνία και γι' αυτό χωρίσαμε. Ή μπορεί εσύ να πεις, ξέρεις εγώ θέλω μία σχέση η οποία να είναι σχέση εμπιστοσύνης, σεβασμού και δεν θέλω να είναι μία σχέση που να βρισκόμαστε, να γίνεται ό,τι γίνεται και μετά να εξαφανίζεται ο άλλος και να μου κάνει ghosting. Θα σου πει ναι, συμφωνώ μαζί σου, βεβαίως. Όχι να μου κάνεις ghosting εσύ, θα σου πει. Ναι, μου έχουν κάνει ghosting στο παρελθόν και πονάει πολύ τον ghosting. Και μπορεί να είναι ο βασιλιάς του ghosting αυτός που το λέει. Δηλαδή να είναι ο τύπος του αυτός να κάνει ghosting. Επίσης, στο καθρέφτισμα, προσέξτε, υπάρχει το εξής στοιχείο, ότι υπάρχουν αρκετοί τύποι οι οποίοι είναι αρπακτικά, είναι σεξουαλικά αρπακτικά. Θέλουν δηλαδή να κάνουν σεξ με μία γυναίκα, αλλά να το κάνουν όπως θέλουν αυτοί. Εντάξει, δηλαδή θέλουν να κάνουν μόνο σεξ και να κάνουν και μόνο μια φορά σεξ, όχι περισσότερες. Θέλουν να έχουν ένα one night stand, ρε παιδί μου, αλλά το θέλουν αυτό το one night stand να είναι ποιοτικό. Δεν το θέλουν να είναι μηχανικό και χωρίς συναίσθημα. Γιατί μια γυναίκα η οποία ξέρει εκ των προτέρων ή ένας άντρας που ξέρει εκ των προτέρων ότι τώρα πάμε απλώς να κάνουμε σεξ χωρίς συναίσθημα και μετά δεν θα ξαναμιλήσουμε, δεν έχει και όρεξη να το κάνει. Δηλαδή ένας άνθρωπος συναισθηματικός, ένας άνθρωπος ενσυναισθητικός, ένας άνθρωπος ολόκληρος, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να συνδέεται και έχει συνδεσιμότητα, δεν του φαίνεται ιδιαίτερα αρχικιστικό το να κάνει σεξ με κάποιον χωρίς να υπάρχουν συναισθήματα. Και τα ερωτικά συναισθήματα έχουν να κάνουν και με την αίσθηση της προοπτικής και με την αίσθηση του ότι τώρα πάμε να κάνουμε έρωτα με έναν άνθρωπο ή να κάνουμε σεξ με έναν άνθρωπο με τον οποίο γνωριζόμαστε και πιθανόν να δημιουργήσουμε μια σχέση και δημιουργώντας μια σχέση να έχουμε αγάπη ερωτική, να έχουμε συνδεσιμότητα, να βιώσουμε μαζί ωραία πράγματα. Άρα ξεκινάω μία ερωτική σχέση και την επισφραγίζω με τη σεξουαλική πράξη, το ξεκίνημα. Όταν κάνει σεξ κάποιος άνθρωπος πιστεύοντας ότι τώρα πάω να κάνω σεξ με κάποιον με τον οποίο θα τα φτιάξουμε ή το σεξ σημαίνει ότι τα φτιάχνουμε, θα δώσει πολύ περισσότερο συναίσθημα, θα δώσει πολύ περισσότερη, θα αφαιθεί πολύ περισσότερο αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν θα προστατεύεται συναισθηματικά, θα αφαιθεί. Και όταν αφαιθεί θα κάνει και καλύτερο σεξ. Ναι, γιατί το σεξ το οποίο γίνεται έτσι με συναισθηματικό προφυλακτικό, ας χρησιμοποιήσουμε ένα όρο που μου ήρθε τώρα, αν κάνεις σεξ με συναισθηματικό προφυλακτικό, αν δηλαδή τώρα που κάνεις σεξ έχεις μέσα στο μυαλό σου ότι τώρα εγώ πάω να βρεθώ με αυτόν τον άνθρωπο, που αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να κάνει σχέση μαζί μου, που αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καμία όρεξη και καμία απολύτως διάθεση να συνδεθεί μαζί μου ουσιαστικά και αυτός ο άνθρωπος θέλει απλώς να με πηδήξει ή να τον πηδήξω ή να πηδηχτούμε και μετά να μην ξαναμιληθούμε, άμα το έχω αυτό μες στο μυαλό μου, ξενερώνω. Ξέρω για σας.
οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ολόκληροι συναισθηματικά και ακέραιοι και οι οποίοι βρίσκονται σε μια πορεία ζωής την οποία αγαπούν, εκτιμούν τον εαυτό τους και θέλουν να δώσουν στον εαυτό τους ό,τι καλύτερο και θέλουν τη ζωή τους να την κάνουν πιο αξιόλογη, θα προτιμήσουν να επενδύσουν την ενέργειά τους σε μια γνωριμία η οποία θα μπορεί να τους δώσει κάτι περισσότερο από ένα ευκαιριακό σεξ μια φορά. Οπότε ο νάρκισσος, ο οποίος είναι σεξουαλικό αρπακτικό, δεν έρχεται να το πει ξεκάθαρο ότι εγώ θέλω να κάνω μόνο σεξ. Δεν έρχεται να το πει ξεκάθαρα. Γιατί ξέρει ότι αν το πρόσωπο στο οποίο πει εγώ θέλω απλώς να πηδηχτούμε μια φορά και μετά φτάνει, αν αυτό το πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο με βαθύ συναισθηματισμό, ένα πρόσωπο με γνήσιο ερωτισμό, θα του πει όχι ρε φίλε, δεν αξίζει τον κόπο, δεν θέλω. Μπορεί. Το πιο πιθανό, εκτός και αν γνωρίσει κάποιο πρόσωπο το οποίο βρίσκεται επίσης σε μία παρόμοια κατάσταση, είναι επίσης σεξουαλικό αρπακτικό, αλλά το ένα αρπακτικό, για τα αρπακτικά αρπάζω, δεν δίνω. Άρα οι νάρκισσοι δεν ελκύονται από ανθρώπους που είναι επίσης νάρκισσοι, επίσης σεξουαλικά αρπακτικά, γιατί σου λέει τι έχω να κερδίσω εγώ από αυτό. Αφού θα πάω με αυτή, να πάω με αυτό, θα προσπαθήσει να πάρει από μένα συναίσθημα, όχι να δώσει. Άρα, εγώ θέλω να πάρω συναίσθημα. Να καταλάβετε το εξής, ότι ο νάρκισσος που είναι σεξουαλικό αρπακτικό, δεν θέλει απλώς να κάνει σεξ και απλώς να έχει τη φυσική σωματική ευχαρίστηση του σεξ. Θέλει να πάρει και συναίσθημα, όχι να δώσει, να πάρει συναίσθημα. Θέλει να φτιαχτεί το αρρωστημένο του εγώ, γιατί τώρα εγώ έχω καταφέρει αυτή την κοπέλα. Αυτή τη γυναίκα η οποία είναι ένας άνθρωπος που έχει τρυφερότητα, που έχει πνευματικότητα, που έχει συναισθηματισμό, είναι ένας άνθρωπος ευαίσθητος, ο οποίος μπορεί να αγαπήσει και να αγαπηθεί, είναι μια κοπέλα αξιόλογη, ένας άνδρας αξιόλογος, ένας άνθρωπος που μπορεί να επιλέξει και να το φέρει εις πέρας να δημιουργήσει μια υγιή σχέση, και εγώ αυτόν τον άνθρωπο, τον αξιόλογο, τον έχω καταφέρει να τον πάω, να την πάω στο κρεβάτι, να μου δώσει συναίσθημα, να με αποθεώσει, εγώ να μην αναλάβω καμία ευθύνη από τις ευθύνες οι οποίες προκύπτουν από μια ουσιαστική σύνδεση μεταξύ ενηλίκων ανθρώπων, γιατί το να όταν κάνεις μια σχέση αναλαμβάνεις και ευθύνες. Δηλαδή έχεις και να δώσεις, όχι μόνο να πάρεις. Άρα ο νάρκισσος θέλει σεξ επίπεδου σχέσης, χωρίς να έχει σχέση. Και για να το επιτύχει αυτό το πράγμα, πρέπει να δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση, ψευδείς προσδοκίες στο θύμα του, ότι εγώ θα τα φτιάξω μαζί σου. Άρα, όταν θα κάνει σεξ το θύμα του μαζί του, να τα δώσει όλα, γιατί ελπίζει το θύμα ότι πω τώρα θα τα φτιάξω με αυτόν, θα τα φτιάξω με αυτήν, θα ζήσουμε έναν έρωτα. Να δώσει αυτό το συναίσθημα, να αρπάξει ο νάρκισσος ως ένα άλλο βαμπύρ ενέργειας αυτό το συναίσθημα, να το καταρουφήσει και μετά να σε αφήσει σαστημένη λεμονόκουπα και να σου κάνει γκόστη. Οπότε, εάν θέλουμε να περιστατευτούμε από σεξουαλικά αρπακτικά, πρέπει να καθυστερούμε να κάνουμε σεξ. Εάν αυτό που θέλουμε και αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση ολοκληρωμένη, μια σχέση στην οποία να συνδεθούμε ουσιαστικά με τον άλλο άνθρωπο, να κάνουμε και σεξ, να πηγαίνουμε και βόλτα, να μιλάμε και στο τηλέφωνο, να μιλάμε και στα μηνύματα, να πάμε και καμιά εκδρομή μαζί, να πάμε και διακοπές μαζί. Μπορεί να μην συγκατοικήσουμε, μπορεί να ζει ο καθένας στο σπίτι του, αλλά να μοιράζεται ο ένας τη ζωή του με τον άλλον. Δηλαδή, να τη μοιράζεται ακόμη και του στυλ να μιλάω με τον άλλον άνθρωπο για αυτά που με απασχολούν, να ακούω αυτά που τον απασχολούν. Να έχεις, ρε παιδί μου, μια ουσιαστική συνδεσιμότητα. Να δημιουργήσεις μια ερωτική σχέση που να νιώθεις ότι έχω άνθρωπο τώρα. Έχω έναν άνθρωπο με τον οποίο είμαστε σύντροφοι. Η συντροφικότητα δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι υπέροχο πράγμα, είναι καταπληκτικό πράγμα, αλλά έχει απαιτήσεις η συντροφικότητα. Για παράδειγμα, έχει την απαίτηση της μονογαμικότητας, η υγιής συντροφικότητα.
να όλη σου η ερωτική ενέργεια, όλη σου η ερωτική προσοχή να πηγαίνει πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Αν εσύ όμως είσαι ένας νάρκισσος, ο οποίος θέλεις να παίρνεις συνεχώς επιβεβαίωση και ναρκισσιστική παροχή και ναρκισσιστική supply από διάφορους άνδρες, από διάφορες γυναίκες, τότε θα είναι δύσκολη για σένα η μονογαμικότητα, γιατί θα νιώθεις ότι δεν παίρνεις αυτό το οποίο θες. Δεν θα έχεις τα ωφέλη που περίμενες πως θα έχεις, του τύπου να σε λατρεύουν οι άλλοι, να σε προσκυνούν ή να έχεις δεν ξέρω εγώ πόσες γυναίκες ή πόσους άνδρες να σου στέλνουν μηνύματα, να είναι κρυφοί σου θαυμαστές και να νιώθεις ότι είσαι το επίκεντρο. Και σε μια ερωτική σχέση, σε μια συντροφική σχέση, έχει και μέρες στις οποίες μπορεί δύο σύντροφοι να μην είναι και πολύ καλά μεταξύ τους, μπορεί να είναι κάποιες φάσεις στις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κάποια θέματα, συναισθηματικά, οικονομικά κλπ. Οπότε δεν είναι εύκολο πράγμα η σχέση. Η σχέση θέλει εργασία. Είναι υπέροχο πράγμα, κατά τη γνώμη μου, μια υγιή σχέση, αλλά θέλει προσπάθεια. Οπότε δεν μπορεί να το επιτύχει αυτό. Δεν θέλει να κάνει αυτή την προσπάθεια ένας νάρκισσος και δεν μπορεί να το επιτύχει και αυτό κιόλας ένας νάρκισσος, επειδή δεν έχει ενσυναίσθηση και επειδή δεν έχει καθόλου αισθήματα ανθρώπινα, θα έλεγα. Δεν έχει το στοιχείο της ανθρωπιάς, δεν έχει το στοιχείο της τρυφερότητας. Είναι ένα κακομαθημένο πλάσμα που θέλει να παίρνει, να παίρνει, να παίρνει και όχι να δίνει. Έτσι λοιπόν, αν αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε μια υγιή ερωτική σχέση που να έχει μέσα συντροφικότητα και ουσιαστική συνδεσιμότητα, καθυστερούμε να κάνουμε σεξ. Όση μεγάλη επιθυμία και να έχουμε για σεξ, όσο και να μας έχει λείψει το σεξ, καθυστερούμε να κάνουμε σεξ. Γιατί ένας νάρκισσος δεν έχει υπομονή. Δεν θα περιμένει ένα μήνα και δύο μήνες προκειμένου να κάνει σεξ. Θα βαρεθεί και θα πάει να επιδιώξει από αλλού να αρπάξει αυτό το είδος του σεξ που θέλει να αρπάξει. Προσοχή, γιατί μπορεί κάποιος νάρκισσος που είναι σεξουαλικό αρπακτικό να έχει παράλληλα 6-7 στόχους. Λέω τόσους πολλούς. Οπότε μπορεί να προσπαθεί μαζί μας, αλλά να προσπαθεί και με άλλα πρόσωπα. Οπότε μπορεί να μας αφήσει λίγο στην ησυχία και να επανέλθει μετά που έχει καταφέρει να ρίξει το β στόχο, το δ στόχο και τον ε στόχο, να έρθει πίσω στον α στόχο. Οπότε όταν φλερτάρουμε είμαστε υπερβολικά υποψιασμένοι όταν ο άλλος κάνει μεγάλα διαστήματα χωρίς να επικοινωνήσει. Δηλαδή, ένας ο οποίος φλερτάρει και έχει αγαθές προθέσεις και πραγματικά θέλει να δημιουργήσει μια ερωτική σχέση, μια συντροφική σχέση και πραγματικά θέλει να είναι μαζί μας, κάθε μέρα θα επικοινωνήσει μαζί μας. Θα επιδιώξει καθημερινά να επικοινωνήσει και θα επιδιώξει καθημερινά να συναντηθεί. Ασχέτως αν εμείς θα πούμε δεν μπορώ σήμερα, ας μιλήσουμε λίγο στο τηλέφωνο ή μπορεί να βρεθούμε μέρα παραμέρα ή ξέρω κάθε 2-3 μέρες. Ένας ο οποίος άμα προσπαθήσει να κάνει σεξ, δεν τα καταφέρει, χάνεται για μια εβδομάδα, δυο εβδομάδες, ένα μήνα, δυο μήνες και μετά επανέρχεται, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σημαίνει ότι έχει ένα καρνέ αυτός ο τύπος ή αυτή η τύπισσα, έχει ένα καρνέ με ανθρώπους που μπορεί να του δώσουν ναρκισσιστική τροφοδοσία, να του δώσουν στην ναρκισσιστική παροχή, οπότε την περίοδο που δεν μας μιλούσε και δεν μας επιδίωκε και δεν το έκανε επειδή ήθελε να παίξει τον δύσκολο ή τη δύσκολη, επειδή έκανε κάποιο παιχνίδι, το έκανε γιατί ακριβώς ασχολούνταν με άλλους ανθρώπους. Να είμαστε υποψιασμένοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδεσιμότητα, έχει υγιή προσωπικότητα, δεν είναι ένας δόλιος νάρκισσος, δεν είναι ένας σεξουαλικό αρπακτικό, ο οποίος θέλει πραγματικά να δημιουργήσει μια σχέση μαζί μας, άνδρας ή γυναίκα, οποιοδήποτε ερωτικού προσανατολισμού, θα έχει μία σταθερότητα στην επιδίωξη της γνωριμίας. Δεν θα τα βάζει εύκολα κάτω. Με ποια έννοια ενώ δεν θα τα βάζει εύκολα κάτω? Δεν μιλάω να γίνει stalker, αλλά λέω για παράδειγμα, βγούμε ένα ραντεβού με κάποιον
και το ραντεβού μας πάει πολύ καλά και στο τέλος του ραντεβού προσπαθήσει αυτό το πρόσωπο να το πάρει ένα βήμα παρακάτω, να πάμε στο σεξ. Και εμείς πούμε, ξέρεις, δεν νιώθω ακόμη έτοιμος, δεν νιώθω ακόμη έτοιμη, μου αρέσει, ξέρω εγώ, να φιληθούμε, να έχουμε έτσι, ξέρω εγώ, μια... Να αγκαλιαστούμε, να φιληθούμε, αλλά δεν θέλω να προχωρήσω ακόμη στο σεξ, γιατί ακόμη δεν νιώθω έτοιμος, δεν νιώθω έτοιμη, θέλω να συνδεθούμε καλύτερα, να σε γνωρίσω καλύτερα. Και αν δηλαδή αποπειραθεί να κάνει σεξ και δεν τα καταφέρει, δεν τα βάζει κάτω και να πει πω αυτό δεν το ξαναβλέπω, αυτή δεν την ξαναβλέπω γιατί δεν μου κάτσε. Αν πραγματικά θέλει να κάνει σχέση μαζί μας, θα το αντέξει το ότι δεν έχουμε ενδώσει στην πρόκληση ή πρόσκληση για σεξ τον καιρό που την έκανε. Αν όμως ο άλλος είναι σεξουαλικό αρπακτικό και το μόνο που τον κόφτει και το μόνο που τον νοιάζει είναι να πάρει σεξ από εμάς και να πάρει σεξ με συναίσθημα, όπως έχω εξηγήσει προηγουμένως, θα τα βάλει κάτω. Θα πει δεν. Γιατί είπαμε δεν θέλουν να δώσουν, δεν θέλουν να επενδύσουν. Δεν θέλουν να δώσουν. Άρα, ένας τρόπος για να εξετάσουμε τα κίνητρα κάποιου αν είναι σεξουαλικό αρπακτικό ή όχι, είναι να καθυστερήσουμε το σεξ. Να το καθυστερήσουμε για ένα ικανό χρονικό διάστημα. Να το καθυστερήσουμε, ξέρω εγώ, πόσα ραντεβού. Δεν ξέρω τους χρόνους, γιατί ξέρω, με ρωτάτε για τους χρόνους. Το όταν έγραψα το πρώτο μου βιβλίο, που έχει τον τίτλο «Ανατομία μιας γυναίκας» και το έγραψα το 2005, τότε είχα γράψει σε εκείνο το βιβλίο, με βάση αυτά που λέγονταν τότε στη συμβουλευτική σχέση, ότι είναι καλή ιδέα να περιμένουν 3 μήνες ένα ζευγάρι προτού ολοκληρώσει σεξουαλικά τη σχέση του. Ήταν αυτά που λέγονταν τότε, το 2005, τότε, που δεν είναι το 2005 που λεγόντουσαν, λεγόντουσαν από το 70, από το 80 κλπ. Ότι λέει και καλά, άμα θες να κάνεις μια σχέση σοβαρή και μια σχέση με συνδεσιμότητα και μια σχέση με... που να είσαι σίγουρος, να είσαι σίγουρο ότι μπαίνεις σε αυτή τη σχέση ενσυνείδητα και ότι ταιριάζει με αυτό το πρόσωπο, ότι περιμένεις περίπου 3 μήνες. Τώρα πλέον δεν θεωρώ πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τους 3 μήνες. Παρόλο που μπορεί να δουλέψει σε κάποιους ανθρώπους, αλλά όταν λέω να καθυστερήσουμε το σεξ, εννοώ να μην το κάνεις από το πρώτο ραντεβού. Να μην το κάνεις από την πρώτη συνάντηση. Εκτός κι αν το μόνο που θέλεις είναι σεξ. Εννοείται, αν το μόνο που θέλεις είναι σεξ, θα κάνεις από την πρώτη φορά σεξ. Και αν είναι καλό το σεξ και είναι και συνεννοήσιμο το άλλο πρόσωπο, θα ξανακάνεις. Αν δεν είναι καλό το σεξ, αν δεν είναι συνεννοήσιμο το άλλο πρόσωπο, δεν θα ξανακάνεις. Αλλά αν είναι σχέση που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Αν είναι σχέση που θέλουμε να φτιάξουμε, μια σχέση με συντροφικότητα, μια σχέση με συνδεσιμότητα, μια σχέση ερωτική ολοκληρωμένη, τότε δεν θα κάνω το πρώτο ραντεβού σεξ. Δεν θεωρώ ότι είναι ανήθικος ένας άνθρωπος που κάνει σεξ από το πρώτο ραντεβού, το ξαναλέω. Ούτε θεωρώ ανήθικο κάποιος να είναι συνειδητοποιημένος και να θέλει μόνο σεξ. Θεωρώ ανήθικο να κοροϊδεύεις τους άλλους ότι θέλει σχέση, να είσαι δηλαδή ένα σεξουαλικό αρπακτικό που να παρουσιάζεσαι σαν ένας ιδανικός σύντροφος για σχέση και ο στόχος σου να είναι να πάρεις ένα σεξ καλής ποιότητας και μετά να εξαφανιστείς και να την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια. Να είσαι δηλαδή ένα ναρκισάκι που είναι σεξουαλικό αρπακτικό. Οπότε, ένας τρόπος για να δούμε αν ο άνθρωπος που συναντούμε και φλερτάρουμε μαζί του και θέλουμε να εξετάσουμε αν είναι κατάλληλος για υγιή σχέση, υγιή ερωτική σχέση, ολοκληρωμένη ερωτική σχέση με συνδεσιμότητα, να δούμε αν είναι αυτός που μας καθρεφτίζει, δηλαδή αν είναι όντως αυτό που λέει πως είναι, αν απαντά σωστά σε όλες μας τις ερωτήσεις και μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούσουμε για να σιγουρευτούμε ότι όντως ισχύει αυτό, πρέπει να τον βιώσουμε αυτόν τον άνθρωπο, να τον ζήσουμε. Πρέπει να το δούμε στην πράξη πώς είναι αυτός ο άνθρωπος. Και για να το δούμε στην πράξη, παίρνουμε την κατάσταση χωρίς βιασύνη, σιγά σιγά. Δεν δίνουμε με τα μούτρα από την αρχή, δεν κάνουμε σεξ από την αρχή και δεν τα φτιάχνουμε από την αρχή. Προσοχή, οι άνθρωποι με τάσεις συνεξάρτησης φτιάχνουν πολύ εύκολα σχέσεις. Πάρα πολύ εύκολα. Ειδικά όσο ανίδεοι είναι και ανυποψίαστοι σε σχέση με το πρόβλημα της συνεξάρτησης που έχουν, τόσο πιο εύκολα θα μπουν σε μια σχέση. Περιμένουν τις σχέσεις σαν σωτηρία, σαν από μηχανής Θεό, ο οποίος θα τους βγάλει από τα όποια ψυχικά και συναισθηματικά ζητήματα έχουν. Οπότε με το που θα βρουν την ευκαιρία για σχέση, αμέσως. Θες να τα φτιάξουμε, αμέ, βεβαίως. Και φτιάχνουν σχέση αμέσως. Άρα
παρατείνουμε το διάστημα της γνωριμίας, παρατείνουμε το διάστημα του φλερτ, προτού αποφασίσουμε δηλαδή ότι θα δημιουργήσουμε σχέση και προτού αποφασίσουμε ότι θα δοθούμε συναισθηματικά, όχι μόνο σεξουαλικά, ερωτικά και συναισθηματικά. Δηλαδή, αφήνουμε τις άμυνες μας να λειτουργήσουν για ένα ικανό χρονικό διάστημα, στο οποίο να παρατηρήσουμε με προσοχή τη συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου. Μπορεί κάποιος δηλαδή να καθρεφτίζει αυτά που θέλουμε, επίτηδες να μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούσουμε, να απαντά σωστά στις ερωτήσεις μας για να μας ξεγελάσει. Αλλά δεν μπορεί όλη την ώρα και όλες τις στιγμές να προσποιείται. Οπότε κάπου κάτι θα του ξεφύγει. Και εδώ έρχεται η παρατηρητικότητα, η οποία παρατηρητικότητα είναι χαρακτηριστικό ανθρώπων που έχουν υπομονή, που έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, που αναγνωρίζουν την αξία τους και περιμένουν. Δεν λένε αν δεν θέλω τώρα το θέλω, γυναίκα θέλω, τώρα τι θέλω, θέλω οπωσδήποτε να είμαι σε μια ερωτική σχέση και δεν με νοιάζει τι τους ερωτική σχέση θα είναι, οπότε χωρίς να το πολυσκεφτώ, χωρίς να το μελετήσω, χωρίς να το εξερευνήσω, δίνω με τα μούτρα και ερωτεύομαι. Αφήνομαι να ερωτευτώ. Όχι. Υπομονή και επιμονή. Οπότε παρατηρούμε πώς αυτός ο άνθρωπος συμπεριφέρεται σε άλλους ανθρώπους. Ένα πολύ έτσι χαρακτηριστικό παράδειγμα που το έχουμε ακούσει και άλλες φορές, το έχουν πει και φίλες εδώ στο κανάλι στα σχόλια. Βλέπουμε για παράδειγμα πώς συμπεριφέρεται σε ανθρώπους που τον σερβίρουν. Πώς συμπεριφέρεται στο σερβιτόρο, στη σερβιτόρα. Πώς συμπεριφέρεται στον άνθρωπο στο βενζινάδικο. Πώς συμπεριφέρεται σε οποιονδήποτε άνθρωπο πληρώνει για να κάνει κάτι. Παρατηρούμε να δούμε αν δείχνει δικαιωματισμό, αίσθημα κυριότητας στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. Γιατί εμάς, εφόσον προσπαθεί να μας εντυπωσιάσει και εφόσον κάνει καθρέφτης με αυτό που θέλουμε να ακούσουμε, εμάς θα μας συμπεριφέρεται όπως θεωρεί ότι θέλουμε να μας συμπεριφέρεται. Πώς συμπεριφέρεται στα παιδιά του, πώς συμπεριφέρεται στους φίλους του. Το πώς συμπεριφέρεται στα παιδιά του κάποιος, θα μου πείτε, μα θα μας γνωρίσει τα παιδιά του, όχι, αλλά αν κάποιος έχει παιδιά και βγείτε ραντεβού μαζί και τον πάρουν τα παιδιά του τηλέφωνο ή μιλήσει με μηνύματα με τα παιδιά του, αναφερθεί στα παιδιά του, θα δείτε πώς μιλάει για τα παιδιά του. Αν μιλάει με αγάπη, αν μιλάει με ενσυναίσθηση, αν μιλάει με κατανόηση ή αν μιλάει για τα παιδιά του υποτιμητικά ή αν λέει για τα παιδιά του υπερβολές. Για παράδειγμα, για μένα είναι πολύ μεγάλο turn off σημαίνει κάτι το οποίο με ξενερώνει, να βλέπω στις ιστοσελίδες γνωριμίων να γράφει κάποιος «πατέρας μιας μικρής πριγκίπισσας» ή «είμαι πατέρας ενός παιδιού που υπεραγαπώ και δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω οποιονδήποτε και οτιδήποτε να μπει από πάνω». Αν γράφει κάτι τέτοιο, είναι turn off, γιατί σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δηλώνει ξεκάθαρα από την αρχή ότι έχει μία εμμονή με το παιδί του και ότι έχει μία σχέση με το παιδί του η οποία δεν είναι υγιής. Ίσως έχει και συναισθηματική αιμομιξία με το παιδί του ή μεγαλώνει το παιδί του ένα μικρό ναρκισάκι. Τι σημαίνει πατέρας μιας μικρής πριγκίπισσας? Τι σημαίνει αυτό? Πραγματικά είναι τεράστιο τσερνόφ. Πατέρας μιας μικρής πριγκίπισσας. Η κόρη του είναι πριγκίπισσα, εμάς η κόρη μας είναι σκατά. Δηλαδή, άλλο να πεις, έχω παιδιά και δεν θέλω άλλα, να το δηλώσεις εκεί στην περιγραφή του προφίλ σου, και άλλο να λες πατέρας μιας μικρής πριγκίπισσας ή πατέρας ενός μικρού πρίγκιπα, ενός βασιλιά. Εκεί σημαίνει ότι έχετε μία ναρκισιστική καταστασούλα. Λοιπόν, βλέπουμε πώς συμπεριφέρεται ο άλλος στα παιδιά του, στους γονείς του. Παρατηρούμε πόση εμβάθυνση έχει στις σχέσεις του, γιατί είπαμε ότι η νάρκηση, το έχουμε πει άλλες φορές, είναι πολύ επιφανειακοί άνθρωποι. Δηλαδή κάνουμε ερωτήσεις οι οποίες δεν μπορεί ένας νάρκησος να καταλάβει ότι αυτές τις ερωτήσεις τις κάνουμε για να δούμε το πόσο βαθιά πάει στη σχέση του με τους άλλους ανθρώπους. Μπορούμε να ρωτήσουμε ποια είναι η σχέση σου με τη μαμά σου, με τον μπαμπά σου,
Και θα δεις εκεί πέρα από τον τρόπο που θα σου απαντήσει ένας άνθρωπος σκεπτόμενος, ένας άνθρωπος ο οποίος κατανοεί τις δυναμικές των σχέσεων. Αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνώση ότι ο γονιός θα μπορούσε να είναι κακοποιητικός προς το παιδί, ή έχει γνώση ότι κάποιοι γονείς καταπατούν τα όρια. Επίσης, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη πώς αυτός ο άνθρωπος πραγματεύεται τα όρια στη σχέση με εμάς και στη σχέση με άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει ερωτήσεις στους άλλους μπροστά μας, οι οποίες είναι αγενείς, οι οποίες είναι υπερβολικά προσωπικές και δεν του πέφτει λόγος κλπ. Κλπ. Δηλαδή, παρατηρούμε τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου σε σχέση με τους άλλους κυρίως, γιατί κάποιος, ξαναλέω, που κάνει καθρέφτισμα, σε εμάς θα προσπαθεί συνειδητά να έχει μια καλή συμπεριφορά. Άρα ναι, η νάρκηση μπορεί να κάνουν καθρέφτισμα, ναι, η νάρκηση μπορεί να είναι σεξουαλικά αρπακτικά με τον τρόπο που έχω εξηγήσει. Για να μπορέσουμε όμως να αποφύγουμε να πέσουμε στην παγίδα ενός νάρκησου, ο οποίος κάνει καθρέφτισμα για να πάρει από εμάς αυτό που θέλει, ή να πάρει ένα καλό σεξ και μετά να μας κάνει ghosting, ή να δημιουργήσει μια σχέση κακοποίησης και εκμετάλλευσης μαζί μας, πρέπει να έχουμε αυτοεκτίμηση, να καλλιεργούμε την αυτοεκτίμησή μας, να έχουμε υπομονή, να μην δίνουμε με τα μούτρα σε μια νέα γνωριμία, να μην πιστεύουμε ότι μας λέει ο άλλος που ακούγεται έβηχος στα αυτιά μας, να έχουμε την υπομονή να βγούμε και να ξαναβγούμε, να μιλήσουμε και να ξανασυνομιλήσουμε προτού αποφασίσουμε αν θέλουμε, στην περίπτωση που θέλει και ο άλλος, μιλάω στην περίπτωση που μας δίνεται η επιλογή, γιατί μπορεί με τον ίδιο τρόπο που εμείς βγαίνουμε με κάποιον μια, δύο, τρεις φορές και μετά λέμε δεν μας κάνει, με τον ίδιο τρόπο μπορεί και άλλος να πει δεν του κάνουμε. Και δεν σημαίνει ότι αν δεν κάνουμε σε κάποιον δεν είμαστε αξιόλογοι και αξιαγάπητοι, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Χρειάζεται υπομονή, να μην δίνουμε με τα μούτρα και να μην θεωρούμε ότι μία σχέση είναι η επίλυση όλων μας των προβλημάτων, να μην βάζουμε όλα μας τα αυγά σε ένα καλάθι, δηλαδή να μην επενδύουμε όλο μας το χρόνο, όλη μας την ενέργεια, όλες μας τις προσδοκίες σε μια νέα ερωτική σχέση. Δηλαδή με το που γνωρίζουμε κάποιον, με το που γνωρίζουμε κάποια, να παρατάμε τους φίλους μας, να μην επικοινωνούμε με τους φίλους μας, να μην κάνουμε τα χόμπι μας, τις δραστηριότητες μας, να μην είμαστε λειτουργικοί και να τα βάζουμε όλες μας τις ελπίδες και όλη μας την ενέργεια σε έναν άνθρωπο, γιατί τότε αποκτά τεράστια σημασία για μας η σχέση. Και αν στην πορεία δούμε που θα χαλαρώσει ο νάρκησος και δεν θα έχει τόση προσοχή ώστε να κάνει καθρέφτισμα, αν δούμε κόκκινες σημαίες στην πορεία, θα είναι πολύ δύσκολο να φύγουμε, γιατί ήδη έχουμε επενδύσει πολλά και ήδη έχουμε συνδεθεί πάρα πολύ. Ναι, είναι καλό πράγμα να έχουμε συνδεσιμότητα, ναι, είναι καλό πράγμα να είμαστε ικανοί να αγαπήσουμε, αλλά εκτιμούμε τον εαυτό μας, αγαπούμε τον εαυτό μας, ούτως ώστε να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο για να γνωρίσουμε ουσιαστικά τον άλλο, προτού τα δώσουμε όλα συναισθηματικά. Ενώ προτού αφαιθούμε και εμπιστευτούμε ότι ναι, έχω πλήρη εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο, ότι είναι αυτός που λέει, ότι αυτά που λέει τα εννοεί, ότι είναι όντως έτσι όπως παρουσιάζεται, έτσι όπως καθρεφτίζεται, και τον εμπιστεύομαι. Για να κάνουμε αυτό το άλμα πίστης, το οποίο χρειάζεται για να δημιουργηθεί μια νέα σχέση, να δώσουμε περισσότερο χρόνο στον εαυτό μας μέχρι να κάνει αυτό το άλμα πίστης, γιατί συνεξαρτώμενοι κάνουμε αυτή τη βλακεία. Κάνουμε άλμα πίστης και εμπιστευόμαστε ανθρώπους που είναι ανάξιοι εμπιστοσύνης. Ας εμπιστευτούμε λοιπόν τον εαυτό μας, ας εκτιμήσουμε τον εαυτό μας και ας δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο στον εαυτό μας για να πάρουμε μία ενημερωμένη επιλογή και να μην πέσουμε θύματα του οποιοδήποτε καθρεφτίσματος κάνει ο οποιοσδήποτε νάρκησος προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς του, που η σκοπή του νάρκησου, είπαμε, είναι είτε να έχει ένα καλό σεξ και μετά να εξαφανιστεί, να είναι αρπακτικό, σεξουαλικό αρπακτικό, είτε να δημιουργήσει μία σχέση εκμετάλλευσης και κακοποίησης. Αυτά για σήμερα. Οπωσδήποτε, αν βρίσκουμε τον εαυτό μας να είναι σε αυτές τις κατηγορίες, ψυχοθεραπεία, ενώ σε αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων οι οποίοι έχουν συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, κάνουν limerance, εμπιστεύονται εύκολα, δίνουν με τα μούτρα μέσα σε σχέσεις με ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ουσιαστικά,
Κάνουμε ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και ψυχοεκπαίδευση, ακούμε ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, διαβάζουμε ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία και δίνουμε αγάπη στον εαυτό μας και χρόνο στον εαυτό μας για να σταθούμε στα πόδια μας μετά που την έχουμε φάει τόσες πολλές φορές. Δεν ξέρω για σας παιδιά, εγώ προσωπικά δεν θέλω να ξαναφάω, δεν θέλω να ξαναταλαιπωρηθώ, εσείς θέλετε? Εγώ προσωπικά δεν θέλω και είμαι διατεθειμένη να αντέξω τη δυσκολία της μοναξιάς, που δεν είναι πάντα μοναχικότητα, κάποιες φορές είναι και μοναξιά, να αντέξω τη δυσκολία της σεξουαλικής έλλειψης, το λέω ξεκάθαρα, να αντέξω τέτοια πράγματα προκειμένου να την ξαναφάω. Εσείς, προκειμένου να μην την ξαναφάω, προκειμένου να μην την ξαναπάθω εννοώ. Εσείς,